Ναι, Τερζόπουλος Κώστας και συλλογικότητα Γυμνόσοφη. Ωραία. 13η Διεθνής Ποδηλατοδρομία εδώ στη Θεσσαλονίκη και ποια είναι τα μηνύματα της φετινής, κυρίως υποθέτω ενάντια στη βία και στο ρατσισμό λόγω και των γεγονότων με τον Φλόιντ, έτσι. Βέβαια ενάντια στη βία και στο ρατσισμό, επίσης γενικά για την ελευθερία του σώματος και την ελευθερία της έκφρασης, πολύ σημαντικό. Προωθούμε ένα ασφαλές δίκτυο ποδηλατόδρομων και ήπια κινητικότητα στην πόλη και τώρα χάρη στην πανδημία είναι κάτι το οποίο πρέπει να προωθήσουμε και να πάρουμε γενναία μέτρα και να γίνουν υποδομές ώστε οι πόλεις να γεμίσουν ποδηλάτες και πεζόδρομους. Επίσης θέλουμε να κάνουμε ένα σχόλιο για την ελεύθερη κατασκήνωση γιατί ακούσαμε διάφορους δήμους και νησιά να απαγορεύουν την ελεύθερη κατασκήνωση, μάλλον να επιβάλλουν την απαγόρευσή της. Εμείς θα λέγαμε ότι χάρη στην πανδημία θα έπρεπε να είναι μια ευκαιρία να δούμε διαφορετικά την ελεύθερη κατασκήνωση και να δώσουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα σε μια δεύτερη κρίση που έρχεται λόγω της πανδημίας, αλλά και επειδή λόγω του αέρα και του ηλίου είναι καλύτερα τελικά να κάνεις ελεύθερη κατασκήνωση παρά να κλειστείς σε ξενοδοχεία. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα διαφορετικό είδος τουρισμού και δεν είναι ανταγωνιστικό, δηλαδή αυτοί που θέλουν να κάνουν ελεύθερη κατασκήνωση θα κάνουν. Επίσης θέλουμε να πούμε για τα προβλήματα της πόλης που έχουν σχέση με τη ρύπανση που είναι πολύ σοβαρό γιατί η ρύπανση δημιουργεί τα συνοσήματα τα οποία σκοτώνει ο COVID-19 και άρα λοιπόν λέμε όχι στην καύση απορριμμάτων από το Τιτάν, λέμε όχι στα δηληστήρια των ελληνικών πετρελαίων που πήραν τώρα και άδεια για να επεκταθούν. Εκεί στη Δυτική Θεσσαλονίκη δυστυχώς ο κόσμος δεν μπορεί να ανοίξει τα παραθυρά του. Και επίσης ενάντια σε εξορίξη υδρογονανθράκων, είναι κάτι που το κάνουμε και εμείς πράξη. Μπορούμε να κάνουμε ποδήλατο. Αυτή τη στιγμή η ποδήλαση είναι γύρω στο 1%. Μπορούμε να φτάσουμε όμως πολύ γρήγορα με ένα ασφαλές δίκτυο ποδηλατόδρομο στο 10% όπως έγινε στη Σεβίλη πρόσφατα. Και γενικότερα είμαστε ενάντια στο νομοσχέδιο αυτό το αντιπεριβαλλοντικό που κατατέθηκε. Οπότε και εμείς είμαστε στο σύστημα από Σιρέτο.